Καλησπέρα σας για μια ακόμη φορά. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Θα ξεκινήσουμε τώρα κανονικά την παρουσίασή μας. Ελπίζουμε τώρα σε λίγο θα αρχίζουμε σιγά σιγά να την αλλάζουμε. Αλλά ακόμα θα ξεκινήσουμε με την κανονική παρουσίαση, την οποία έχουμε εδώ και αρκετό καιρό. Θα αρχίσουμε όπως πάντα με το πρώτο κομμάτι, το οποίο είναι σχετικά με το να σας κάνει να εξοικειωθείτε με την εταιρεία, άμα είστε καινούργοι, και να μάθετε περισσότερα πράγματα. Και το δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης, που είναι τα νέα της εταιρείας, κυρίως αυτής της εβδομάδας. Οπότε ξεκινάμε, ελπίζω να ακούγομαι καλά. Και βλέπουμε εδώ πέρα στο πρώτο μας φόντο έναν πίνακα επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης πριν από 100 χρόνια, στον οποίο απεικόνισε το κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από τη δικιά του εποχή. Προέλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη, έκανε όμως λάθος μόνο με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και σε λιμενικές περιοχές. Όμως, όλα αυτά τα μέσα μεταφοράς, εκτός το ότι έκαναν με τη ζωή μας πιο εύκολη και την καθημερινότητά μας, έχουν και κάποια μειονεκτήματα. Και βλέπουμε εδώ πως κάποια από αυτά είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Και προχωράμε στο τρίτο μας πρόβλημα, το οποίο είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος όταν κατασκευάζει δρόμους κάνει εισβολή στη φύση και η φύση καθώς έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης από πάντα, προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι επίμονος, όπως ξέρετε, θέλει να πετύχει τους στόχους του και γι' αυτό ξεχνά ότι ο ίδιος καταστρέφει το κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια με τη σειρά τους μολύνουν το περιβάλλον και προκαλούν διάφορα φαινόμενα, όπως για παράδειγμα το φαινόμενο της όξινης βροχής. Το επόμενο σημαντικό πρόβλημα της λίστας μας είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής, που αυτοί οι σταθμοί φυσικά λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, όπου κατά τη διάρκεια της καύσης απελευθερώνονται επικίνδυνα αέρια που μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι φυσικά η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου εκεί δεν θα υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκκους, χαράνδρες, ποτάμια, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια, αλλά οι άνθρωποι κατέληξαν στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά, όμως, σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη την τεράστια κατανάλωση υλικών και προφανώς τα περισσότερα έξοδα. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και στις μέρες μας έχουμε και κάτι ανάλογο το οποίο βρίσκεται στην Κίνα. Το τραμ με τροχούς στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, το ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά με το απλό τραμ που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Εδώ βλέπουμε τρεις εικόνες. Έχουμε στην αριστερή το τελεφερίκ και δεξιά τα εναέρια βαγόνια.
Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δική τους μηχανή, σέρνονται από ένα σκηνή και δεν γίνανε εξάρτητες μεταφορές. Και εδώ βλέπουμε ένα αναπόσπασμα του γενικού σχεδιαστή των τεχνολογιών χορδής, Skyway, όπου ο Ανατόλη Γιουνίτσκι λέει πως δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά δευτέρα επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές, όπως ξέρετε, ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι κάποια καινούργια εφεύρεση, απλά τις χρησιμοποιούσε με διαφορετικό τρόπο, όπως βλέπετε και εδώ. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ βλέπουμε τη διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου έχουμε τις χορδές, οι οποίες εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους στην ακαμψία της γραμμής και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Κάτω από τις χορδές βλέπουμε το υλικό πλήρωσης, το εσωτερικό το περιβάλλει το σώμα της σιδηροτροχιάς και από πάνω έχουμε την κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Λόγω της αδεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολυσίσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει επίσης να γίνουν και οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες και άνετες για τους επιβάτες και φυσικά πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο Κέντρο Τεχνολογίας της Λευκορωσίας και τώρα θα σας πω τα πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από αυτά. Εδώ βλέπουμε το πρώτο, που είναι το ευέλικτο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή του και το μικρό βάρος του. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος, καθώς και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί και υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Εδώ βλέπουμε το υπερελαφρύ. Η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι σφυροειδής σωλήνας με σύρμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και έτσι η απλή κατασκευή του εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για το τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν και φθηνότεροι στη συντήρηση. Εδώ έχουμε το ημιάκαμπτο, όπου το κύριο χαρακτηριστικό της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται και άλλα διάφορα μοντέλα, όπως το Unicont, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018 οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί από 4 σε 6 τόνους ανά όχημα. Εδώ έχουμε το άκαμπτο, όπου αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας που φτάνει έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και το τελευταίο όχημα της λίστας μας, το οποίο είναι το φορτίο. Στη δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν τη δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης.
Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, μια μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης τη δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι εργάζεται σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Και μία ερώτηση η οποία ίσως να σας έχει έρθει μέχρι στιγμής που έχετε ακούσει αυτή τη παρουσίαση μέχρι αυτό το σημείο είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά σαν μία καινούργια τεχνολογία έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, αλλά φυσικά σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι φυσικά η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, καθώς έχουμε ήδη αρκετές φορές αναφέρει για το πόσο σημαντικό είναι το όχημά μας να είναι οικολογικό. Είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον είδη ενέργειες, την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει τη βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Μία υπερυψωμένη αερογέφυρα θα μπορούσε επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος, από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και έτσι εκατομμύρια εκτάσεις έφορης γης κάτω από τις ράγες θα παραμείνουν ανέγγιχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μία κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μία λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Και εδώ έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα 2 τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου. Βλέπουμε το πρώτο μας όχημα, το οποίο προορίζεται για άστικη χρήση, παίρνει 14 άτομα και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Το δεύτερο μας όχημα, το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλη μια ερώτηση, η οποία ίσως να έχετε, είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών, οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα που μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό στο διάγραμμα το έχουν οι οδικές μεταφορές. Τα οχήματα της Skyway βλέπουμε πως έχουν το μικρότερο ποσοστό και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος. Αυτό αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα, καθώς και ανθρώπους και με τη σειρά του μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγγιχτη, που σημαίνει ότι τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι όπως ξέρετε, στην κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφορά χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζεται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Και εδώ έχουμε τις συγκρίσεις της Skyway, τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα ακολουθήσουν διάφορα διαγράμματα, τα οποία θα βασιστούν πάνω σε αυτά τα εικονίδια. Και πάμε στο πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλαιούχες δαπάνες και βλέπουμε πως το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αιώρηση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση
με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τις δαπάνες και συνεχίζει να διατηρεί και το μεγαλύτερο ποσοστό στις λειτουργικές δαπάνες. Παρατηρούμε όμως ότι τα οχήματα της Skyway διατηρούν και σε αυτό το διάγραμμα αλλά και στο προηγούμενο το μικρότερο ποσοστό. Σε αυτό το διάγραμμα το οποίο είναι σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση βλέπουμε πως τα οχήματα της Skyway συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό και είναι εμφανής ότι είναι τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα και βλέπουμε τη μεγάλη διαφορά που έχουν με τις οδικές μεταφορές οι οποίες έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα. Αλλά και αν θυμάστε, νωρίτερα είδαμε πως οι οδικές μεταφορές έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό σε ένα άλλο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την επικινδυνότητα, που αυτό μας βγάζει σε ένα μικρό συμπέρασμα, ότι οι οδικές μεταφορές δεν είναι επικίνδυνες μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για μας. Σε αυτό το διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, βλέπουμε πως το Teleferik κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Μετά από αυτό βλέπουμε πως ακολουθεί το όχημα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, τα δικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος τα οχήματα της Skyway. Σε αυτό το διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την μεταφορική ικανότητα, βλέπουμε πως για πρώτη φορά τα οχήματα της Skyway έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό, που είναι καλό που σε αυτή την περίπτωση έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Και μετά από αυτό, δηλαδή σαν δεύτερο πιο ικανό όχημα, είναι το μετρό και μετά με μεγάλη διαφορά βλέπουμε και το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει τη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα ας φύγουμε λίγο από τα διαγράμματα και θα σας δείξω τις εκδοχές μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων. Είδαμε λίγο νωρίτερα για τα μικρά φορτία, αλλά θα σας πω τώρα και δύο λόγια για τα μεγάλα φορτία. Το unicorn, το όπως ονομάζεται αυτό το ξεχωριστό είδος μεταφοράς που έχει παρουσιάσει η εταιρεία μας, έχει μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ έχει μέγιστη ταχύτητα που φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Και είναι ουσιαστικά τα οχήματα φορτηγά που έχει παρουσιάσει η εταιρεία μας για μεταφορά αγαθών σε μεγάλες αποστάσεις. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν οπωσδήποτε πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Στη δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και υπεραστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται και το Ekatechna Park, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Και κάθε χρόνο σε αυτό το χώρο, χιλιάδες επενδυτές από όλο το κόσμο συγκεντρώνονται σε αυτό το μέρος για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα
μελλοντικά της πλάνα και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία εκτίθονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του καίνου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρζα. Το καίνο καινοτομίας Skyway στη Σάρζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση των μιλωτεριών Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής καθώς και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκφώνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, σαν αυτό που βλέπουμε σε αυτό το πλάνο, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στον πολυοδομικό σχεδιασμό. Και τώρα βλέπουμε όλες αυτές τις εταιρείες που σίγουρα όλοι σας ξέρετε. Το κοινό που έχουν αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν, κάποτε ήταν μια ιδέα ενός ανθρώπου. Στην αφετηρία τους ποτέ κανένας δεν φανταζόταν ότι θα έφταναν αυτό το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα και ότι θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία τους. Και η τεχνολογία Skyway έτσι και αυτή ξεκίνησε σιγά σιγά και έτσι σαν αυτές τις εταιρείες προχωράει και αυτή με το δικό της ρυθμό και θα δείτε πως μια μέρα θα φτάσει και αυτή αυτά τα μεγάλα ονόματα καθώς και αυτή με τη σειρά της έχει πολλά πράγματα να προσφέρει στην ανθρωπότητα. Και για αυτό το σκοπό μη χάνετε το καιρό σας, επενδύστε όσο ακόμα μπορείτε. Οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, καθώς η τιμή τους θα ανεβαίνει μαζί με την αξία της εταιρείας. Και τώρα θα κάνουμε μια σύνοψη. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι κοινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και φιλική προς το περιβάλλον πάνω απ' όλα. Διότι σκέφτεται τον άνθρωπο και παράλληλα φροντίζει και διατηρεί το πλανήτη μας. Και τώρα θα προχωρήσουμε σιγά σιγά στην δεύτερη μας παρουσίαση που αφορά τα νέα της εταιρείας. Και έχουμε αρκετά πράγματα να καλύψουμε σήμερα, οπότε να υπενθυμίσω πρώτα ότι μπορείτε να κάνετε κάποια ερώτηση άμα θέλετε. Και θα προχωρήσουμε τώρα στα νέα. Όπου να υπενθυμίσω πρώτα, πριν ξεκινήσουμε, ότι για αυτά τα νέα μπορείτε με τον σύνδεσμο που θα βρείτε στα δικά μας social media να μεταφερθείτε απευθείας στο άρθρο το οποίο σας ενδιαφέρει και να το διαβάσετε με όλες τις λεπτομέρειες. Και αυτό επειδή πρέπει να είσαστε ενημερωμένοι σχετικά με τα επιτεύγματα που έχει η εταιρεία μας. Και θα προχωρήσουμε στα νέα μας. Θα πούμε για μία ακόμη φορά, καθώς είναι πολύ σημαντικό, ότι στο επίσημο κανάλι της εταιρείας στο YouTube μπορείτε να δείτε το βίντεο όπου μίλησε ο Ανατόλη Γιουνίτσκι σχετικά με τον εορτασμό της πρωτοχρονιάς και παρουσίασε μάλλον λεπτομερώς τα αποτελέσματα της εργασίας της χρονιάς του 2022 καθώς και την διεθνή αναγνώριση της τεχνολογίας Unisky String Technologies. Το 2022, όπως αναφέρει, συμμετείχαμε σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια, ανάμεσά τους το Expo 2020 στο Ντουμπάι, το Forum στη Ρουάντα, την Ινδονησία, την Μαλαισία, την Ρωσία,
το Inatrans 2022 στο Βερολίνο, όπου το Unibike παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Οδών και Μεταφορών του Ντουμπάι. Το κέντρο πιστοποίησης και δοκιμών της YouSky στην Σάρζα το επισκέφτηκαν περισσότερες από 100 αντιπροσωπείες από δεκάδες χώρες. Πολλές επισκέψεις οδήγησαν σε ενεργή εργασία σε στοχευμένα έργα. Για παράδειγμα, η Unitsky Stream Technologies έχει υπογράψει σύμβαση με την ITS Indonesia για την εφαρμογή της τεχνολογίας Unitsky Stream Technologies στην Ινδονησία. Ξεκίνησε η ενεργή συνεργασία με το El Salvador. Μετά τα αποτελέσματα του Διεθνούς Φόρουμ στη Ρουάντα και την παρουσίαση της Unitsky Stream Technologies στον Υπουργό Υποδομών, έχει ετοιμαστεί μία σύμβαση για το στοχευμένο έργο και είναι τώρα υπό υπογραφή, δήλωσε ο Ανατόλη Unitsky. Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το βίντεο στο YouTube και να μοιραστείτε τις εντυπώσεις σας για τους ενδιαφερόμενους. Και προχωράμε στο επόμενο μας νέο, το οποίο άρθρο δημοσιεύτηκε στις 19 του μηνός. Η Unitsky Stream Technologies συνεχίζει να εργάζεται βάσει συμφωνίας με το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βρέστης. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα την εταιρεία την επισκέφτηκε η Βρετανία του Πανεπιστημίου. Κατά την πρώτη επίσκεψη, υπογράφηκε συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της εκπαίδευσης του προσωπικού μηχανικού. Αυτή τη φορά, εκπρόσωποι της Unitsky Stream Technologies ήταν οι καλεσμένοι από την Βρέστη. Κατά την επίσκεψη, το προσωπικό της Unitsky Stream Technologies έλαβε μέρος σε διεθνές επιστημονικό πρακτικό συνέδριο, το Promising Directions of Innovative Development and Personal Training. Στην εκδήλωση, οι συνάδελφοι της εταιρείας και οι συναδέλφοι μας παρουσίασαν δύο επιστημονικές εκθέσεις σχετικά με τα συγκροτήματα μεταφορών και υποδομών της UST. Αργότερα θα δημοσιευτούν σε συλλογή επιστημονικών άρθρων. Επιπλέον, εκπρόσωποι της Unitsky Stream Technologies έδωσαν μαθήματα στους φοιτητές. Η εταιρεία πραγματοποίησε επίσης και συναντήσεις με τη διοίκηση αρκετών οργανισμών στην περιοχή της Βρέστης. Και τώρα θα πάμε στο επόμενό μας νέο. Το οποίο άρθρο δημοσιεύτηκε στις 23 του μηνός. Η YouSky Transport συνεχίζει να συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο και να προσκαλεί μελλοντικούς ειδικούς από διάφορους τομείς της επιστήμης να μάθουν για τις καινοτόμες τεχνολογίες μεταφορών και υποδομών της YouSky. Αυτή τη φορά, το Κέντρο Δοκιμών και Πιστοποίησης YouSky πραγματοποίησε μια ξενάγηση για φοιτητές μηχανικής AP του Πανεπιστημίου SRM από την Ινδία για την υποστήριξη της Eureka Education ως μέρος του προγράμματος Global Immersion στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Eureka Education είναι ένας πάροχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 2014 από μια ομάδα της Loan Fellows από το London Business School. Η Eureka είναι ο μεγαλύτερος πάροχος προγραμμάτων βιωματικής μάθησης στην Ινδία, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Το πρόγραμμα Global Immersion περιλαμβάνει επισκέψεις σε κεντρικά γραφεία εταιριών και εργοστασίων παραγωγής, καθώς και συναντήσεις με στελέχη και κυβερνητικούς αξιωματούχους για να εμβαθύνουν τους νέους επαγγελματίες στις διεθνείς επιχειρήσεις και τις διαδικασίες τους. Η YouSky Transport δίνει την ευκαιρία να μοιραστεί την εμπειρία της με ταλαντούχους μαθητές και να τους εμπνεύσει να δημιουργήσουν πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες και ιδέες που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Και πάμε τώρα στο επόμενο μας άρθρο, το οποίο δημοσιεύτηκε
24 του μηνός, δηλαδή σήμερα. Η ανύψωση της γραμμικής κατασκευής μήκους πάνω από 2 χιλιόμετρων, έτσι το είχε το site, δεν είχε συγκεκριμένο αριθμό, είναι 2+ χιλιόμετρα, πραγματοποιήθηκε στην 4η πίστα δοκιμών, η οποία βρίσκεται στο κέντρο δοκιμών και πιστοποίησης U-Sky στην Σάρζα. Αυτή ήταν η ολοκλήρωση του σταδίου για την κατασκευή δομής τροχιάς, το συγκρότημα υποδομής μεταφορών νούμερο 4. Η ανύψωση της μονολιθικής κατασκευής είναι μοναδική, αφού ανάλογες εργασίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί πουθενά άλλου στον κόσμο. Το μήκος της αερογέφυρας είναι περισσότερο από 2,5 χιλιόμετρα, συμπεριλαμβανομένου ενός τμήματος μη τοντωμένου που θα επιτρέψει στο τροχαίο υλικό να ξεκινήσει από το επίπεδο του εδάφους. Η εμπειρία της ανύψωσης μιας σιδηροτροχιάς κατασκευής τροχιάς αυτού του μήκους θα καταστήσει δυνατή την οργάνωση της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων με ταχύτητες έως και 150 χιλιόμετρα την ώρα. Ίσως να θυμάστε ότι το πρώτο στάδιο πιστοποίησης της πίστας δοκιμών νούμερο 4 ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2022. Η TÜV SW Standardization Certifications, που είναι ένας διεθνής ανεξάρτητος οργανισμός, πραγματοποίησε μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση των μεταλλικών κατασκευών και λήφθηκε πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει την ασφάλεια των ενδιάμεσων στηρίξεων. Όχι, αυτό είναι άλλο. Μπροστά το δεύτερο στάδιο της πιστοποίησης, κατά το οποίο θα αξιολογηθεί ολόκληρη η διαδρομή δοκιμών με βάση τα αποτελέσματα της επιθεώρησης, η αερογέφυρα μήκους περίπου 2,5 χιλιόμετρων θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει εκεί ένα βαρύ εμπορευματικό και επιβατικό τροχαίο υλικό με ταχύτητες που φτάνουν έως και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Και πάμε στο τελευταίο μας, το οποίο δεν είναι ακριβώς νέο, αλλά να είναι μια υπενθύμηση για την προσφορά, η οποία είναι μέχρι τις 27 Ιανουαρίου. Έχουμε ακόμα λίγες μέρες, όπου φυσικά για τον εορτασμό των γιορτών που είχαμε για την καινούργια χρονιά, η εταιρεία επέκτηνε αυτή την προσφορά, το Share New Year, μέχρι τις 27 πρώτου. Και ότι μία υπενθύμηση ότι μέχρι αυτή τη ημερομηνία μπορείτε να εγγραφείτε ξανά σε οποιαδήποτε από τα πακέτα και να δώσετε 3 κουπόνια σε φίλους της πρώτης γραμμής, αν το έχετε ήδη κάνει μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να εγγραφείτε ξανά για οποιαδήποτε από τα πακέτα, εάν κάποιος από τους συνεργάτες σας έχει παρουσιάσει πρόσβαση στην προσφορά, εφόσον έχετε δηλώσει την προσφορά έως τις 29 Δεκεμβρίου. Εάν δεν καταφέρετε να εγγραφείτε για το πακέτο προσφοράς και δεν προσκομίσετε 3 κουπόνια έως τις 29 Δεκεμβρίου, η προσφορά θα παραμείνει αμετάβλητη, μπορείτε να το κάνετε μόνο μία φορά έως τις 27 Ιανουαρίου. Μπορείτε λοιπόν να πάτε στο δικό σας back office και εκεί πέρα να δείτε την προσφορά, να διαλέξετε το πακέτο το οποίο θέλετε εσείς και να επενδύσετε όσο ακόμα έχετε χρόνο, διότι ο χρόνος είναι λίγος. Και αυτά είχα να πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Θα τελειώσουμε εδώ. Τι εννοείτε που λέτε για 29 Ιανουαρίου? Λέμε εδώ, εάν αναφέρεσαι για την προσφορά, ανάφερα ότι η προσφορά είναι μέχρι τις 27 Ιανουαρίου. Οπότε δεν ξέρω τι εννοείτε με το 29 Ιανουαρίου. Η προσφορά είναι μέχρι τις 27 Ιανουαρίου και σήμερα έχουμε 24. Άμα έχετε κάτι άλλο
Α, εντάξει. Ελπίζω να μην έκανα εγώ λάθος. Να επιβεβαιώνω, σε περίπτωση που είπα πριν κάτι λάθος, ότι η προσφορά είναι μέχρι τις 27 Ιανουαρίου. Προς το παρόν δεν, η εταιρεία δεν μας έχει πει ότι την παρατείνει. Όπως το βλέπετε εδώ τώρα στο φόντο, είναι μέχρι τις 27 Ιανουαρίου. Οπότε αυτά είχα να πω μέχρι σήμερα. Για σήμερα σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα τα πούμε ξανά την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα. Σας περιμένω και καλό υπόλοιπο. Καλό σας βράδυ.